χειμώνας, λίγοι επισκέπτες στο αγιορείτικο μοναστήρι. Φτάνοντας στην πύλη, μας υποδέχεται χαμογελαστός ο αρχοντάρης και μας προσφέρει το καθιερωμένο αγιορείτικο κέρασμα, ρακί και λουκούμι. Μας ανακοινώνει δε, προς μεγάλη μας έκπληξη, ότι σε λίγες ώρες ξεκινά μεγάλη αγιορείτικη αγρυπνία στο καθολικό της μονής. Θεού το δώρον, είπαμε, και σκεφτήκαμε να ξεκουραστούμε για την ολονύκτια ακολουθία. «Πού θα πάτε τώρα?» ακούστηκε η φωνή του μοναχού που θα κατέβαινε χαμηλά στους κήπους για το διακόνημά του, αλλά και για να ταΐσει τα ζώα που έκαναν αισθητή την πείνα τους, φωνάζοντας δυνατά. «Δεν έχουμε κάπου άλλο να πάμε, ή στη βιβλιοθήκη ή στα κελιά μας για λίγη ξεκούραση, γέροντα». «Ελάτε μαζί μου, χαμένοι δεν θα βγείτε», φώναξε ο μοναχός. «Να είναι ευλογημένο», και αμέσως τον ακολουθήσαμε. Διήλθαμε τους κήπους με τα μαρούλια, τις μελιτζάνες και τις τεράστιες κολοκύθες που για πρώτη φορά βλέπαμε, και ο φιλόξενος μοναχός μας ανέβασε στο σπιτάκι του κήπου. Σε ένα αυτοσχέδιο θα έλεγα μπαλκόνι, φάρδους 70 με 80 εκατοστά, που αντικρίζει όλο το Αιγαίο, και άρχισε να μας βγάζει τα κεράσματα που διέθετε. Καφέ, κουλουράκια, παστέλι και παξιμάδι, ενώ συγχρόνως μας ξενακούσε στην άγνωστη για μας περιοχή. Ξαφνικά, κάτω από το ξύλινο μπαλκόνι, εμφανίζεται ένας ρακένδυτος μοναχός, μεγάλος στην ηλικία, χαμογελαστός και καλοσυνάτος, κρατώντας ένα τρίχινο ντουρβά στον ώμο του. Σκεφτήκαμε πως οι ασκητές μάλλον έπιασαν και καταφθάνουν για να συμμετάσχουν στην ιερά αγρυπνία. «Γέροντα», του είπε ο μοναχός, «στάσου 2 λεπτά να δεις τους επισκέπτες μας και να σε κεράσουμε. Ανέβα κοντά μας να ξαποστάσεις. Είναι δύσκολη με μια σιανή φορά». «Ευλογημένο να είναι», είπε ο άγνωστος εμάς μοναχός, και αστραπιαία βρέθηκε κοντά μας. «Φεύγω εγώ, πάω να ταΐσω τα ζώα. Δεν περιμένουν άλλο. Κλείστε το σπίτι και ανεβείτε μοναχοί σας», είπε ο οικοδεσπότης μοναχός και έφυγε. Για λίγη ώρα επικράτησε σιγή. Ούτε εκείνος μας μιλούσε, ούτε εμείς. Τότε αναλογιστήκαμε και τη μεγάλη διαφορά. Έξω στον κόσμο, τέτοια ώρα νωρίς το απόγευμα, επικρατεί φασαρία, θόρυβος, υποχρεώσεις, δουλειές, αγωνία, τρέξιμο συνεχές. Εδώ στην Αθωνική Πολιτεία, η ώρα της υγιής, της μυστικής προετοιμασίας για το μυστήριο της ζωής, τη Θεία Λειτουργία, όλα έχουν ξεκινήσει από πριν. Προετοιμάζεσαι σιωπηλά με πλήρη σιγή, ησυχία, εσωτερική εφροσύνη, μυστική, καρδιακή προσευχή για να ζήσεις το μυστήριο, να βιώσεις τα τελούμενα, να μετέχεις της όντως δεσποτικής ξενίας και της αθανάτου τραπέζης, να γίνεις συνδετημόνας στο αιώνιο τραπέζι του Χριστού, και από εκεί περνώντας σε νέους κόσμους να αξιωθείς να ζήσεις και το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος. Τότε ήταν που εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία και ζητήσαμε από τον γέροντα ένα λόγο εμπειρικό. «Τι θέλετε να σας πω? Ό,τι και να σας πω, χαμένος χρόνος θα είναι. Δεν έχω κανένα χάρισμα και δεν αξίζω την προσοχή σας. Πείτε μου όμως εσείς, τι γίνεται έξω αυτού στον κόσμο?» «Ο κόσμος γέμισε προβλήματα, γέροντα», απάντησε ένα παιδί της τροφιάς μας. «Όλοι τρέχουν και αγωνιούν. Κανείς πια δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον των νέων ανθρώπων, αλλά και της πατρίδας μας. Έχει ο Θεός, μην απογοητεύεστε, δεν ήλθε και το τέλος. Δεν σώθηκαν πια και οι αόρατοι γέροντες. Γιωμάτος είναι τούτος ο τόπος. Και έδειξε από πάνω μας το γεροάθωνα, τους αόρατους ασκητές του Αγίου Όρους». «Τι είπατε, γέροντα? Ποιοι είναι αυτοί οι αόρατοι? Εξηγήστε μας εάν θέλετε». «Είδατε ποτέ εσείς κανέναν?» Στο σημείο αυτό κορυφώθηκε η αγωνία μας. Κοιτούσαμε το γέροντα ακίνητη, λες και δεν αναπνέαμε καν. Απορούσαμε πως ήλθε από μόνη της η συζήτηση σε ένα τόσο φλέγον αλλά και επίκαιρο θέμα για το οποίο ελάχιστα είχαμε ακούσει. «Μη φοβάστε, ο Θεός θα αναστήσει την πατρίδα μας. Μας δοκιμάζει γιατί τον λησμονήσαμε. Περιφρονήσαμε το Θεό, ζούσαμε μακριά του. Χτίσαμε ψεύτικους, επίγειους παραδείσους και λησμονήσαμε τον ουράνιο. Αλλά δεν χάθηκαν δάκοι οι Άγιοι, ούτε οι γυμνοί αόρατοι πατέρες του Άθωνα. Γεμάτος είναι ο τόπος. Όταν χαθούν αυτοί, τότε να φοβάστε, γιατί τότε θα έλθει το τέλος του κόσμου». «Ποιοι είναι αυτοί οι γέροντα? Πού ζουν? Υπάρχουν όντως και σήμερα?» «Είναι, παιδί μου, οι αόρατοι ασκητές, οι γυμνοί αθωνίτες, οι μυστικοί γέροντες που κατοικούν στο περιβόλι τούτο της Παναγίας μας, το Άγιον Όρος». «Πώς είναι, γέροντα? Είναι αρκετοί. Άλλοι λένε 9, άλλοι 7, άλλοι 10 και άλλοι 12. Αυτοί διατριβούν στις πιο ερημικές περιοχές του Άθωνα.
και είναι αόρατοι στα μάτια μας. Εμφανίζονται εδώ και εκεί σε όποιον θέλουν, συνήθως σε μοναχούς που καθάρισαν την καρδιά τους. Αλλά μερικές φορές κάνουν αισθητή την παρουσία τους και σε ευλογημένους προσκυνητές με καθαρή και χριστιανική ζωή. Ο Γεροαρσένιος ο Σπηλαιώτης έλεγε στις διηγήσεις του πως οι αόρατοι αυτοί και αφανείς αναχωρητές ζουν με αυστηρή άσκηση και έργο τους έχουν την αδιάλειπτη προσευχή. Να προσεύχονται δηλαδή καρδιακά για όλο τον κόσμο και για τον κάθε άνθρωπο που κινδυνεύει. Έχουν λάβει ειδική χάρη από τον Κύριο, γι' αυτό και μπορούν κάτω από το χιονισμένο άθνο να ζουν άοικοι, χωρίς ρούχα, ενώ είναι αόρατοι από τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Είναι αφάνταστα δύσκολο να το πιστέψει ένας κοσμικός άνθρωπος. Κι όμως, στα τελευταία 200 χρόνια, ολοένα και περισσότεροι αποκαλύπτονται. Γνώρισα στη μοναχική μου ζωή ανθρώπους πνευματικούς και γεροντάδες όσιους, που συνάντησαν μπροστά τους αυτούς τους αφανείς στρατιώτες του Κυρίου μας. Επιτρέπει ο Θεός και σήμερα, μέσα από τους απόκρημνους βράχους, να ξεπροβάλλουν τέτοιοι ασκητές, αληθινοί αναχωρητές, που ζουν σε άβατα αθωνικά μέρη, πρωτόγωνα, απλά, λιτά και επιβιώνουν από το Θεό διαθαύματος. Μάλιστα, εδώ στο Άγιον Όρος υπάρχει παράδοση ότι όταν εκδημούν προς Κύριον αναπληρώνονται από άλλους ενάρετους, ασκητικούς αγιορείτες μοναχούς. Λέγεται δε ότι αυτοί οι γυμνοί ερημίτες είναι που θα τελέσουν την τελευταία λειτουργία επάνω στην κορυφή του Άθωνα και μετά τη Θεία Λειτουργία με το Διευχόν θα έλθει η συντέλεια του κόσμου, δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Οι ίδιοι μάλιστα δεν θα γευθούν θάνατο, αλλά θα αλλάξουν, θα μεταμορφωθούν, θα τους αλλοιώσει περισσότερο η χάρη του Θεού. Γέροντα, σήμερα που βρίσκονται οι ερημίτες αυτοί, που τους είδαν για τελευταία φορά? Ο Άγιος Παΐσιος τους είχε δει ποτέ? Κοιτάξτε, πού να ξέρω. Πάντως ο Πάτερ Παΐσιος δεν ήθελε να συζητούμε για τους ασκητές αυτούς, γιατί εκείνοι δεν θέλουν τέτοιες δόξες. Όπως μας έλεγε, εκείνοι είναι πραγματικά έξυπνοι, παρακαλούν τον Θεό και του λένε: «Θεέ μου, μη μας δώσεις τη δόξα σε αυτήν τη γη, αλλά κράτησέ την για την άλλη ζωή, να δοξαστούμε μαζί σου, εκεί. Μη μας κάνεις εδώ γνωστούς, αλλά στον ουρανό». Ακόμη, ο Άγιος Παΐσιος έλεγε εμπιστευτικά σε προσκυνητές που τον επισκέπτονταν, κληρικούς και μοναχούς, ότι υπάρχουν 7 αόρατοι γυμνοί ασκητές πατέρες που διαμένουν στον Άθωνα, γύρω από τον οποίο κινούνται και περιστρέφονται. Και όταν κανείς αποθάνει, ο Θεός τον αντικαθιστά με ένα θεοφόρο χαρισματικό και πνευματέμορφο μοναχό. Οι παλαιοί δε γεροντάδες που είχαν αξιωθεί να τους αντικρίσουν αρκετές φορές, λίγο πριν εκδημήσουν προς Κύριον, διηγούνταν στους νεότερους τη σκηνή αυτή που τους είδαν ξαφνικά, τι ένιωσαν κτλ. «Άντε, πάμε τώρα. Έχετε δουλειά μπροστά σας», είπε ο γέροντας και μας χαιρέτησε και πήρε το δρόμο της ανάβασης. Όντως δοξάσαμε τον Άγιο Θεό που μας έστειλε αυτόν τον άγνωστο άνθρωπο κοντά μας, τον οποίο είχε επισκεφθεί οπωσδήποτε η χάρη του Θεού και τον οποίο συναντήσαμε στους κήπους της Μονής και μας άνοιξε την καρδιά του. Μας ωφέλησε ιδιαίτερα λέγοντάς μας τόσο σπουδαία πράγματα για τους γυμνούς ασκητές και τονίζοντάς μας ακόμη πως η Εκκλησία μας είναι αποκαλυπτική και καθημερινά αναδεικνύει Άγιους, νέους πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Πόσα πολλά πράγματα μπορεί να κερδίσει κανείς με ένα ευλαβικό προσκύνημα? Πόσες φανερώσεις Κύριες αποκαλύψεις να βιώσει προκειμένου να ενισχυθεί η γυμνή από πραγματική γνώση Θεού και στερημένη από θείες εμπειρίες καρδιά του, αλλά και πόση χάρη κανείς μπορεί να αποκτήσει συναντώντας στο δρόμο του ένα ταπεινό και ευλογημένο άνθρωπο, οδοδείκτη της Βασιλείας του Θεού. Ανεβήκαμε στη Μονή και η αγρυπνία ξεκίνησε. Αυτή τη φορά, έχοντας όλοι μας καταλάβει πως μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα είχαμε δίπλα μας βοηθούς και συμπαραστάτες, τους ευλογημένους πατέρες της Ιεράς Μονής που αγρυπνούσαμε. Εκείνους τους ευλογημένους ανθρώπους που υποκινούμενοι από θεϊκό έρωτα αφιέρωσαν τη ζωή τους στο Θεό, τους ορατούς προστάτες μας και απλανείς οδηγούς μας προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και σίγουρα λίγο πιο πέρα αγρυπνούσαν, προσευχόμενοι και κάποιοι άλλοι, οι αόρατοι πρεσβευτές μας, οι γυμνοί στα δικά μας μάτια, αλλά λαμπροφορεμένοι από την άκτιστη χάρη του Αγίου Θεού. Εκείνοι που στις προσευχές τους στηρίζει το κόσμος ολόκληρος, εκείνοι οι μυστικοί γέροντες που βιώνουν την προσευχή ως καύση καρδίας και ψελίζουν διαρκώς την οδή του αγαπητού με την κρυστάλλινη φωνή τους που βγαίνει μέσα από τα απόκρημνα βράχια του ουρανογείτονα Άθωνα. Αρχιμανδρίτης Αχίλλιος Τσούτσουρας.